Regarde mon Willem. Quelle est cette jolie petite village au milieu? Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο θαυμαστό κόσμο των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Αυτός είναι ο τρόπος των Ελβετών για να μας γνωρίζουν τους παρουσιαστές τους, που είναι ο Ιβάν Φρεσάρ και η Κατή Σομέρ. Ο Ιβάν ντυμένος σαν Γουλή Αλμοστέλος και η Κατή ντυμένη σαν μητέρα Ελβετία. Ακούτε τα ελβετικά κόρνα και βλέπετε εικόνες από το Les Le Bain, την πόλη, μάλλον το χωριό, στο οποίο φιλοξενούμαστε όλες οι αποστολές και όλες οι ομάδες των 7 χωρών που συμμετέχουν. Είναι η 8η εκπομπή της σειράς Παιχνίδια χωρίς σύνορα. Και σε λίγο θα γνωρίσετε και τους παρουσιαστές, δηλαδή τους συναδέλφους μου από τις 7 χώρες που συμμετέχουν. Το Les Le Bain λοιπόν είναι ένα χωριό στο γερμανόφωνο καντόνι της Ελβετίας και βρίσκεται σε μια κοιλάδα των Άλπεων, περιτριγυρισμένο από θεόρατες κορυφές, μονίμως σκεπασμένες με χιόνια. Εδώ βλέπετε ένα πανοραμικό πλάνο του χωριού και να σας πω ότι το υψόμετρο είναι 1411 μέτρα, ενώ οι υψηλότερες κορυφές του είναι το Τζέμι Πας με ύψος 2350 μέτρων και το Τόρεντ με ύψος 2340 μέτρων. Εξυπακούεται ότι το χειμώνα δύο τελεφερίκ μεταφέρουν τους σκιέρ σε πίστες του σκι μήκους πολλών χιλιομέτρων. Όμως το Les Le Bain είναι και το μεγαλύτερο ιαματικό ορεινό κέντρο της Ευρώπης. Πάνω από 3 εκατομμύρια λίτρα ζεστό ιαματικό νερό γεμίζουν κάθε μέρα τις 20 πισίνες, άλλες στεγασμένες και άλλες όχι, που διαθέτει το χωριό. Αποτέλεσμα, ένα χωριό που γεμίζει ηλικιωμένους ανθρώπους λόγω ακριβώς αυτών των ιαματικών λουτρών και στο οποίο η μέρα τελειώνει στις 9 το βράδυ, τουλάχιστον τώρα που θεωρείται καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι βέβαια που δεν μία σχέση έχει με το ελληνικό μας καλοκαιράκι, αφού το πρωί εδώ φοράμε φανελάκια και σκάμε από τη ζέστη, ενώ μετά τις 7 το απόγευμα που κρύβεται ο ήλιος, ειδικά στο Sports Arena που δουλεύουμε στην Ήπεθρο, φοράμε πουλόβερ, μπότες και μπουφάν και πεθαίνουμε στο κρύο. Τόσο εμείς, όσο βεβαίως και τα παιδιά των ομάδων που αγωνίζονται. Στο Sports Arena βλέπουμε και πάλι τον Ιβάν και την Κατή και εδώ βλέπουμε το χώρο των παιχνιδιών. Ο γιος του Γουλή Αλμουτέλου με το μήλο αναχείρας και αυτός είναι ο τρόπος που διάλεξαν οι Ελβετοί διοργανωτές να σας γνωρίσουν τους συναδέλφους μου, δηλαδή τους παρουσιαστές των άλλων χωρών. Αυτός λοιπόν είναι ο Γιέστιν Γκάρλικ, τον βλέπετε και πάνω βλέπετε την ομάδα της Ουαλίας. Ο Γιέστιν είναι ο παρουσιαστής για την Ουαλία. Αυτός είναι ο Έτορε Αντένα, είναι ο Ιταλός παρουσιαστής με την Ιταλική ομάδα από το Ροζολίνα Μάρε. Ο Ελάντιο Κλιμάκο από την Πορτογαλία και η Πορτογαλέζικη ομάδα. Μπορεί να μην με γνωρίζετε, αλλά αυτή είμαι εγώ. Με την ομάδα από την Κεσαριανή. Η Μαρτσέλα Αουγκούστοβα από την Τσεχία με την ομάδα της, από το Κάρλο Βιβάρι. Όλοι οι παρουσιαστές είμαστε ντυμένοι με αυστριακές στολές.
αυτή είναι η συνάδελφός μου Ντωροτία Γκέσλερ από την Ουγγαρία και η ομάδα του Γκιοντολό από την Ουγγαρία. Μας έχουν δείσει λοιπόν όλους τους παρουσιαστές σαν αυστριακούς εχθρούς και βέβαια ο Ιβάν σαν Γουλιέλμος τέλος σημαδεύει το μήλο στο κεφάλι μας. Και τελευταίος ο Παόλο Γκαλισένο από την ιταλόφωνη ελβετική τηλεόραση με την ομάδα και ακούτε ίσως τις επιθυμίες εδώ στο Sports Arena από τους συγκεντρωμένους Ελβετούς. Bienvenue à l'Echelebin. L'Echelebin, nous nous retrouvons pour la deuxième fois de la saison au milieu des grandioses montagnes qui entourent le Echelebin et plus précisément au pied de la Gemi qui surplombe le Echelebin. Πέρασαμε στο πλατό, βλέπουμε τον Ιβάν και την Κατή με τα φυσιολογικά τους ρούχα να καλωσορίζουν εδώ τους θεατές του Echelebin. Όπως βλέπετε οι Ελβατοί έχουν ετοιμάσει ένα θέαμα χορούς ελβετικούς. Πολύ ηρωικοί βέβαια είναι όλοι οι θεατές που έχουν έρθει. Το κρύο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Φυσάει πάρα πολύ. Και να σας πω εγώ ότι αγωνίζονται 7 χώρες, ανάμεσα τους βέβαια και οι δικοί μας. Αγωνίζονται αυτές οι χώρες στη διάρκεια όλων των παιχνιδιών χωρίς σύνορα και η κάθε περιοχή, δηλαδή ο κάθε δήμος ή κοινότητα με την ομάδα που μετέχει, προσπαθεί να πάρει τους δυνατόν περισσότερους βαθμούς για να μπορέσει έτσι να συμμετάσχει στον τελικό που θα γίνει στην Τσεχία. Έτσι λοιπόν οι ομάδες παλεύουν για όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Τα παιχνίδια που θα δείτε εδώ στην Ελβετία έχουν σαν θέματα κυρίως τη σοκολάτα, το τυρί και βέβαια το νόμισμα και γενικά το τραπεζικό σύστημα των Ελβετών. Είναι τα χαρακτηριστικά τους άλλωστε. Θα το δείτε και σε λίγο ζωντανό στο πλατό. Για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους από τις επιθέσεις των Αυστριακών, οι Ελβετοί χωρικοί ήταν αναγκασμένοι πάρα πολλές φορές να ανεβάζουν όλα τους τα υπάρχοντα και βέβαια και τις αγελάδες τους για να τις κρύψουν στο βουνό. Αυτές λοιπόν οι αναβάσεις έγιναν παράδοση. Και ακόμα και σήμερα οι αναβάσεις αυτές σχετίζονται με πολλές μεγάλες γιορτές των χωρικών. Αναβάσεις λοιπόν, έλκυθρα και αγελάδες, το πρώτο παιχνίδι. Μια αγελάδα παζλ είναι το θέμα του πρώτου παιχνιδιού που παίζεται από 3 άντρες και μία κοπέλα. Η ομάδα πρέπει να κατέβει στη ζώνη της, να διαλύσει την αγελάδα. Στα εξών συνετέθη, να τη φορτώσει στο έλκυθρο και να ανέβουν στο βουνό. Τα δύο αγόρια και βλέπουμε την ελληνική ομάδα πρέπει να τραβήξουν το έλκυθρο με το σκηνή και οι άλλοι τρεις να υποβοηθούν. Το παζλ της αγελάδας πρέπει να συμπληρωθεί μέσα στον καθορισμένο χρόνο, τον οποίο βεβαίως έχουν καθορίσει οι και είναι 3 λεπτά και 30. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να συμπληρωθεί το παζλ στο δεδομένο χρόνο και η βαθμολογία, τα περισσότερα κομμάτια του παζλ σωστά τοποθετημένα. Εδώ βλέπουμε ότι η Πορτογαλία το παιχνίδι αυτό το παίζει τζόκερ, δηλαδή εάν πάει καλά διπλασιάζει τους πόντους της. Είναι μια δυνατότητα που έχουν όλες οι ομάδες. Στον πρώτο γύρο λοιπόν παίζει η Ουαλία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία και η Ελβετία, η χώρα μας. Είναι στο δεύτερο κουλουάρ από αριστερά με τα μπλε με λευκά πουά. Βλέπουμε την ελληνική ομάδα. Attention. Prêt. Σφύριγμα στη ρήτρα. Ξεκινάει το παιχνίδι. Βλέπουμε πως προσπαθούν να λύσουν το παζλ. Πάμε πολύ καλά εμείς οι Έλληνες. Ήδη καταφέραμε να σπάσουμε το παζλ και έχουμε περάσει το φόρτωμα. Το ίδιο και η Ελβετή. Η Ελβετή είναι με το λευκό, με κόκκινο πουά. Ήδη ο Λάμπρος ανεβαίνει για να πιάσει το σκηνή, να τραβήξει το έλκυθρο.
Βλέπετε ότι και οι Ουαλοί πάνε πολύ καλά και οι Ούγγροι έχουν φορτώσει. Αυτή είναι η Ελβετή. Οι Ουαλοί ήδη τραβούν το έλκυθρό τους. Εμείς φορτώνουμε ακόμα. Βλέπετε η Ελβετή στο στάδιο. Αυτή είναι η ομάδα της Ουαλίας. Και πάλι η ομάδα της Ουαλίας. Είναι πάρα πολλά τα κομμάτια και βλέπετε την προσπάθεια που γίνεται. Και τώρα ξεκινάμε και εμείς. Τώρα τραβάνε τα αγόρια από πάνω το έλκυθρο. Και εδώ είναι η ομάδα της Ελβετίας στο φόρτωμα. Βλέπετε τα αγόρια μας, βλέπετε πώς τραβούν το σκηνή για να ανέβει. Δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ ανηφορικό το μέρος. Πάμε καλά εμείς, μας πέσαν κάποια κομμάτια, αυτό δεν παίζει ρόλο. Μπορεί να γυρίσει να τα ξαναμαζέψει κάποιο παιδί, δεν χάνει πόντους δηλαδή από αυτό. Και είμαστε, ενώ οι Ουαλοί είχαν ξεκινήσει πριν από εμάς, είμαστε περίπου στην ίδια ευθεία, είμαστε οι πρώτοι που ανεβάζουμε το έλκυθρο μαζί με τους Ούγγρους δίπλα. Και βλέπετε τώρα κατεβαίνει η Ελπίδα για να μαζέψει τα κομμάτια του πάζλ. Εδώ βλέπουμε τον Ουαλό και οι Ελβετοί ακόμα παλεύουν με το έλκυθρό τους. Εδώ βλέπουμε τους Ουαλούς. Για να δούμε λοιπόν ποιοι θα καταφέρουν να συνθέσουν πρώτοι το πάζλ. Εμείς κάνουμε προσπάθειες. Βλέπετε τα παιδιά να μαζεύουν τα κομμάτια που έχουν πέσει. Όπως βλέπετε είναι χώμα, το χώμα είναι βρεγμένο, γλιστράει πολύ. Και εδώ βλέπουμε τους Ουαλούς. Με όλες τους τις δυνάμεις να προσπαθούν να συνθέσουν το πάζλ. Δίπλα τους ακριβώς είναι η ελληνική ομάδα. Ο χρόνος περνάει και οι πόντοι βέβαια χρειάζονται. Οι Ούγγροι παλεύουν επίσης, δίπλα από την ελληνική ομάδα, με το κίτρινο είναι η ομάδα της Ουγγαρίας. Εμείς νομίζω κάπου έχουμε μπλέξει στα κομμάτια του πάζλ, γιατί βλέπω το αναλύουν λίγο τα παιδιά, το συζητάνε. Όχι, έχουμε συνθέσει. Εδώ είναι οι Ουαλοί. Οι Ουαλοί, βλέπετε τις προσπάθειες που κάνουν οι παίκτες. Έχουν τελειώσει. Οι Ουαλοί είναι οι πρώτοι που σηκώνουν την αγελάδα. Έχουν το πάζι τους ολοκληρωμένο, πρέπει να προσέξουν πολύ να μην διαλυθεί. Και δεύτερη είναι η Ελβετή. Και τρίτη είναι η Ούγγρη. Και περιμένουμε να δούμε εάν η ελληνική ομάδα θα προφτάσει το χρόνο. Μέχρι δηλαδή να ακουστεί η σφυρίχτρα. Ακούστηκε η σφυρίχτρα. Δεν πρόφτασαν τα παιδιά να συνθέσουν το πάζλ. Θα περιμένουμε να δούμε τη βαθμολογία. Και εδώ βλέπουμε σε αργή κίνηση τις προσπάθειες των Ουαλών που είδαμε να διαγωνίζονται πριν. Πίσω βλέπουμε την ελληνική ομάδα να προσπαθεί και αυτή. Οι Ουαλοί ήταν οι πρώτοι, όπως θα θυμόσαστε, στον πρώτο γύρο βέβαια του παιχνιδιού, γιατί έπεται και ένας δεύτερος γύρος και όλα μπορεί να ανατραπούν. Μετράει ο χρόνος βέβαια. Η κάρτα λοιπόν με τους χρόνους και όχι με τη βαθμολογία, γιατί έχουμε ένα γύρο ακόμα που βρίσκει την Ουαλία πρώτη με 3-6, την Ελβετία με 3-21 δεύτερη, την Ουγγαρία με 3-24 και την Ελλάδα με 3-30. Μετά το δεύτερο γύρο θα δούμε και τους βαθμούς της κάθε χώρας. Περιμένουμε λοιπόν το σφύριγμα του Ντενί Πετιό, το ακούσαμε για το δεύτερο γύρο. Η Ιταλία με γαλάζιες φόρμες, η Τσεχία με πορτοκαλί και η Πορτογαλία, τη βλέπουμε στις οθόνες μας, με τις πράσινες. Αυτή είναι η Ιταλία. Βλέπετε τις προσπάθειες των παιδιών να σπάσουν το πάζλ, ενώ οι Τσέχοι έχουν ήδη αρχίσει να φορτώνουν. Είναι οι Πορτογάλοι. Οι Πορτογάλοι που στα παιχνίδια χωρίς σύνορα φέρνουν πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Βλέπετε είναι οι πρώτοι που φεύγουν πάνω για να τραβήξουν το έλκυθρο. Δεύτεροι οι Τσέχοι και τρίτοι φεύγουν οι Ιταλοί. Να δούμε όμως τι γίνεται και στο φόρτωμα. Είναι πρώτοι οι Ιταλοί. Δεύτεροι οι Τσέχοι και τρίτοι οι Πορτογάλοι. Το φόρτωμα δεν σημαίνει και τίποτα γιατί στην ανάβαση από το έλκυθρο μπορεί να πέσουν κομμάτια. Βλέπετε τους Ιταλούς και τους Τσέχους στις οθόνες σας να τραβούν τα έλκυθρα. Βλέπετε πως βοηθάνε τα παιδιά από πίσω κρατώντας τα κομμάτια. Και να οι Πορτογάλοι.
γίνεται σε ένα κομμάτι των Ιταλών. Πάνε όλοι μαζί παράλληλα. Δεύτερο κομμάτι των Ιταλών. Έχουν πέσει και από τους Πορτογάλους. Οι Τσέχοι πάνε καλά. Οι Πορτογάλοι χάνουν άλλο ένα. Και να οι Τσέχοι, τα αγόρια που τραβάνε το έλκυθρο. Σημασία έχει ποια η Ελλάδα θα επανασυνδεθεί πρώτη. Και καθόλου σημασία δεν έχει πόσα κομμάτια θα πέσουν, γιατί μπορούν κάλλιστα να κατέβουν να τα μαζέψουν. Ο Πορτογάλος παίκτης μεταφέρει ένα κομμάτι της Αγελάδας. Οι Τσέχοι πάνε καλά, δεν έχουν χάσει κανένα κομμάτι, που σημαίνει ότι δεν θα χάσουν τον χρόνο να ξανακατέβουν να το μαζέψουν. Οι Ιταλοί έχουν αρχίσει το ξεφόρτωμα, τώρα αρχίζουν και οι Τσέχοι. Βλέπουμε τον Ιταλό να μεταφέρει ένα κομμάτι του πάζι. Να και ο Τσέχος που κατεβαίνει, έπεσε και από την Τσεχία ένα κομμάτι. Και τώρα αρχίζει η διαδικασία της συμπλήρωσης, της ολοκλήρωσης του πάζι. Πράγμα που δεν είναι καθόλου εύκολο. Προσπάθειες της Ιταλικής ομάδας. Και εδώ είναι οι Τσέχοι. Νομίζω ότι είναι η Ιταλία και σχεδόν ταυτόχρονα και η Πορτογάλη και να και η Τσέχη. Τα κατάφεραν λοιπόν και οι τρεις ομάδες να σηκώσουν ολοκληρωμένες τις αγελάδες τους πριν σφυρίξει ο Ντενί Πετιό, που είναι ο προϊστάμενος των κριτών, τη λήξη του χρόνου. Οι κριτές είναι 7, ένας από κάθε χώρα και ο προϊστάμενός τους ο Ντενί Πετιό. Έληξε το παιχνίδι, περιμένουμε όπως πάντα τη βαθμολογία. Και νάτος ο πίνακας. Για να ξέρετε, να μπορείτε να παρακολουθήσετε κι εσείς, το κάτω κουτάκι είναι τα αρχικά της κάθε χώρας, το πάνω οι χρόνοι και πάνω οι βαθμολογίες. Βλέπετε λοιπόν ότι τον καλύτερο χρόνο τον έχει κάνει η Ιταλία με 2,48 και 7 βαθμούς. Βέβαια, έχει η Πορτογαλία, το έχει παίξει τζόκερ και έχει διπλασιάσει τους πόντους. Αυτό είναι, περνάει μπροστά από την Ιταλία. Πρώτη λοιπόν η Αμαντόρα από την Πορτογαλία με 12 βαθμούς χάρη στο τζόκερ. Και αυτό ακριβώς το λόγο έχει ο τζόκερ. Εμείς από την Κεσαριανή είμαστε στην τελευταία θέση με ένα βαθμό στην γενική κατάταξη. Είμαστε η 7η χώρα. Αυτό ακριβώς σας έλεγα πριν, είναι και ο ρόλος του τζόκερ, να ξέρουν τα παιδιά σε ποιο παιχνίδι θα το παίξουν, ούτως ώστε να μην χάσουν βαθμούς. Βλέπουμε πλάνα από την Μπεθεσδά, που είναι μια πόλη της Ουαλίας, είναι η ομάδα της Μπεθεσδά εδώ που έχει έρθει. Μια μικρή πόλη με 3.000 κατοίκους που βρίσκεται 4 μίλια μακριά από την Μπανκόρ. Είναι στο μέσο της κοιλάδας του Ναν Φρανκόν, στην καρδιά της Σνόουντόνια. Το Σνόουντον είναι η υψηλότερη κορυφή της Ουαλίας. Ο Ιβάν και η Κατή κάτω από την τεράστια Αγελάδα, την Αγελάδα που θα χρησιμεύσει στο δεύτερο παιχνίδι. Δεύτερο παιχνίδι λοιπόν που παίζεται με δύο κορίτσια και ένα αγόρι. Το αγόρι είναι σκύλος και έχει σχέση με το σκύλο του Βατερλί, του γιου του Τέλου, που τον είχε εκπαιδεύσει να τραβάει το κάρο με τα μπουκάλια. Το ένα κορίτσι είναι αγρότησα και το άλλο κορίτσι είναι γαλακτοκόμος. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Το αγόρι σκύλος στο κεφάλι του έχει ένα τενεκέ που πρέπει να τον γεμίσει νερό με τη βοήθεια της αγρότησας και της γαλακτοκόμου. Μετά θα πρέπει να περάσει κάποια εμπόδια για να διάσει το νερό στο μεγάλο πιτόνι. Στόχος του παιχνιδιού να γεμίσει το μεγάλο πιτόνι με νερό μέσα στο χρόνο των 2 λεπτών και 30 δεύτερων. Και η βαθμολογία βέβαια είναι το περισσότερο υγρό στο πιτόνι. Βλέπετε, είδατε πριν το κουστούμι του σκύλου και εδώ θα πρέπει να σας πω ότι με το κουστούμι, με τα κουστούμια που φοράνε τα παιδιά, οι κινήσεις δυσκολεύονται πάρα πολύ. Βαραίνουν, βρέχονται, είναι γούνινα τα κουστούμια και βαραίνουν πολύ. Και ακριβώς αυτός είναι και ο στόχος, να δυσκολεύουν τις κινήσεις των παιδιών. Τα πάντα γίνονται για να δυσκολέψουν τη ζωή των παιδιών που παίζουν στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Το παιχνίδι αυτό παίζεται σε δύο γύρους. Στον πρώτο γύρο θα δούμε την Πορτογαλία, την Ουαλία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία. Βλέπουμε την ελληνική ομάδα. Οι Τσέχοι αποφάσισαν να διαλέξουν αυτό το παιχνίδι για να παίξουν τον τζόκερ τους. Πιστεύουν λοιπόν ότι είναι δυνατή σε αυτό το παιχνίδι, ότι μπορούν να πάρουν πολλούς βαθμούς για να τους διπλασιάσουν. Περιμένουμε τη σφυρίχτρα.
Και εγώ να σας πω ότι από την ομάδα της Χρυσαγγελής παίζουν ο Γιώργος, ο Πετρίδης, η Βίκη και η Κατερίνα. Ξεκίνησαν λοιπόν τα πρώτα κορίτσια. Βλέπετε ότι τα άλλα κορίτσια αρμέγουν και πρέπει να γεμίσουν τους τενεκέδες. Βλέπετε τη δικιά μας ομάδα με το μπλε λευκό πουά. Αυτή είναι η Βίκη. Δίπλα είναι η Πορτογαλίδα. Και τώρα η Βίκη άδειασε το νερό που είχε καταφέρει να μαζέψει στο Γιώργο. Αυτός είναι ο Ουαλός, που βλέπετε αδειάζει το τενεκεδάκι του στο μεγάλο μπιτόνι. Η Ουγγαρέζα με το κίτρινο. Εδώ είναι οι γαλακτοκόμοι, όπως βλέπετε, που αρμέγουν την Αγελάδα. Βλέπουμε και πάλι τη Βίκη. Ξανααδειάζει το νερό και λίγο από Κατερίνα βλέπουμε το πίσω μέρος της, στην προσπάθειά της να αρμέξει. Και βλέπουμε και το Γιώργο, νάτος, περνάει τα εμπόδια. Είναι γεμάτο το τενεκεδάκι του, αδειάζει λίγο νερό στην πορεία και πάλι η Βίκη. Που φαίνεται ότι τα πάμε καλά. Νομίζω ότι έχουμε γεμίσει, έχουμε στείλει αρκετό νεράκι στο μεγάλο μπιτόνι. Φαίνεται διασκεδαστικό και εύκολο. Σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι καθόλου ούτε διασκεδαστικό ούτε εύκολο. Τα κορίτσια αυτή τη στιγμή είναι βρεγμένα. Βλέπετε τις προσπάθειές τους να σημαδέψουν τα σκουντήματά τους. Εδώ είναι ο Ούγγρος παίκτης και η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. Έπεσε όμως ο Γιώργος. Είδα ότι ο Γιώργος έπεσε. Δεν ξέρω αν έχει καθόλου νερό. Τώρα θα δούμε. Δεν καταφέρνουμε να δούμε από το monitor. Σας έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Με αυτό το κρύο, να είναι βρεγμένα τα παιδιά, βλέπετε τις προσπάθειές τους, βλέπετε πόσο βιάζονται και έχουν δίκιο γιατί ο χρόνος μετράει. Να ξαναγεμίσουμε λοιπόν εμείς. Και εδώ είναι η Ουγγαρέζα. Βλέπετε πόσο νερό έρχεται στο πρόσωπό της. Και εδώ είναι ο Γιώργος, ο οποίος κάνει πάλι τη διαδρομή του. Και αδειάζει αρκετό νερό αυτή τη φορά. Και οι προσπάθειες των γαλακτοκόμων, σφύριγμα λήξης, περιμένουμε βαθμολογία. Ένας εξαντλημένος παίκτης σε αργή κίνηση προσπάθειες των κοριτσιών, σε πρώτο πλάνο η Ουγγαρέζα και δίπλα βλέπουμε την αγωνία της Βίκης να σημαδέψει σωστά τη ροή του νερού. Mais de toute manière, ça n'a aucune importance puisque le but est de remplir le plus de mesures possible dans le récipient. C'est ce que nous allons voir immédiatement avec les résultats. En avalant le moins possible. Oui, elle a bu la tasse là. Και πίνακας βαθμολογίας που βλέπουμε την Ουαλία με την Ελλάδα με 18 λίτρα, την Πορτογαλία με 21 και την Ουγγαρία με 29, το μεγαλύτερο αριθμό. Ξεκίνησε και ο δεύτερος γύρος ανάμεσα στην Ελβετία, την Ιταλία και την Τσεχία. Σπρωξήματα από τα κορίτσια, τα αγόρια περιμένουν να γεμίσει το δοχείο τους. Οι Ιταλοί με γαλάζιο, οι Ελβετοί με λευκό με κόκκινο πουά και οι Τσέχοι με πορτοκαλί. Εδώ είναι η Ελβετίδα, μουσκεμά όπως βλέπετε. Η Τσέχα στον αγώνα της και τα πρώτα αγόρια που έχουν φύγει. Ο Τσέχος με τον Ιταλό, ακολουθεί κατά πόδας ο Ελβετός. Και είναι ο Ιταλός ο οποίος αδειάζει πρώτος την ποσότητα του νερού του στον πιτόνι. Τα κορίτσια τα καημένα. Ξαναγεμίζουν τα μπετόνια, τα δοχιάκια. Και η κούρσα επαναλαμβάνεται. Βλέπετε στις άκρες των κουλουάρ τους διαιτητές πώς παρακολουθούν από κοντά κάθε κίνηση των παιδιών. Προσπάθειες να μην χύνεται το νερό έξω, κάθε σταγόνα μετράει, κάθε βαθμός μετράει.
Σε ένα έδαφος που γλιστράει, ο Τσέχος έχασε αρκετό νερό τώρα, με χιλιάδες εμπόδια στο δρόμο του. Και πάλι τα ηρωικά κορίτσια. Η Τσέχα, η Ιταλίδα και η Ελβετίδα γαλακτοκόμος. Τα αγόρια πηγαίνω έρχονται γεμίζοντας και αδειάζοντας τα δοχεία στα κεφάλια τους που μέσα τους εύχονται να σφυρίξει ο Ντενί Πετιό τη λήξη του κοπιαστικού παιχνιδιού. Και σφύριξε. Το παιχνίδι τέλειωσε. Κάρτα βαθμολογίας του δεύτερου παιχνιδιού, εν αναμονή. Ελβετία ένας βαθμός 17 λίτρα, Ουαλία, Ελλάδα, Ιταλία 18 λίτρα 4 βαθμοί ισοβαθμούν, Πορτογαλία 21 λίτρα 5 βαθμοί, Τσεχία 26 λίτρα με τζόκερ 12 βαθμοί, Ουγγαρία 29 λίτρα χωρίς τζόκερ 7 βαθμοί. Περισσότερα λίτρα η Ουγγαρία, αλλά οι βαθμοί περισσότεροι για την Τσεχία γιατί έχει παίξει τζόκερ. Και γενική βαθμολογία, μια ισοβαθμία με 17 βαθμούς, πρώτη θέση Τσεχία-Πορτογαλία, Ιταλία ακολουθεί, Ουγγαρία, Ουαλία, Ελλάδα και Ελβετία. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Είναι μόλις το δεύτερο παιχνίδι. Στα υπόλοιπα 6 παιχνίδια τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Και αλλάζουν συχνά στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Ροσολίνα Αμάρε, από την Ιταλία στο Λες Λεμπέν. Το Ροσολίνα Αμάρε βρίσκεται σε ένα από τα πιο επιβλητικά τοπία της Ιταλικής γης, δίπλα στη θάλασσα, γεμίζουν οι οθόνες σας θάλασσα και αποτελεί βέβαια ένα από τα πιο αγαπημένα θέρετρα των Ιταλών. Φύση, σπορ, ριλάξ και κυρίως ψάρεμα χαρακτηρίζει τη ζωή στο Ροσολίνα Αμάρε. Το ρολό της σοκολατοβιομηχανίας Καγιέ ήταν το πρώτο ρολό σοκολάτας που ρίχτηκε στην ελβετική αγορά. Το ρολό σοκολάτας δεν έχει καμιά διαφορά από την πλάκα σοκολάτας που τρώμε εμείς. Είναι μια μερίδα σοκολάτας, μόνο που έχει το σχήμα ρολού. Όμως θα πρέπει να σας αφήσω, δεν μπορώ να σας πω άλλα για το ρολό σοκολάτας. Κρατάω ήδη τη στολή μου στα χέρια μου και ετοιμάζομαι να παίξω στο τρίτο παιχνίδι μαζί με τον Λάμπρο και τον Δημήτρη. Δύο αγόρια με κλειστά μάτια και με τα χέρια τους δεμένα στο ρολό πρέπει να μεταφέρουν το ρολό μέσα από εμπόδια. Ένας από τους δύο μεταφέρει και ένα ρολό ζαχαροπλαστικής που θα το πάρω εγώ στα χέρια μου γιατί παίζω κι εγώ και πρέπει να το βάλω στο χέρι του αγάλματος της μητέρας Ελβετίας. Περιμένουμε τον Ντενί Πετιό να μας δώσει την εκκίνηση. Και εδώ παρουσιάζουν εμάς τις παρουσιάστριες, την Ντοροτέα και εμένα, που διαλέξαμε αυτό το παιχνίδι για να συμμετέχουμε. Εκκίνηση, εδώ βλέπουμε τους Ιταλούς. Παίζουμε με την Ουαλία, την Ουγγαρία και την Ιταλία. Εδώ είμαστε εμείς. Ο Λάμπρος και ο Δημήτρης περνάνε ωραία το πρώτο εμπόδιο. Εγώ καθοδηγώ όσο μπορώ καλύτερα. Εδώ είναι η Ιταλία. Και τώρα ερχόμαστε στα δύσκολα. Διότι τα παιδιά, ο Λάμπρος και ο Δημήτρης, είναι πολύ ψηλά παιδιά. Και αυτό στο συγκεκριμένο παιχνίδι έχει πρόβλημα. Θα το δείτε σε λίγο μόνοι σας. Το βλέπετε μόλις. Περνάμε και συνεχίζουμε. Μέχρι στιγμής πάμε καλά, κυνηγάμε το χρόνο, κυνηγάμε τους βαθμούς. Περάσαμε και τώρα στο δύσκολο σημείο με τα πανύψηλα δικά μας παιδιά που πρέπει να κάνουν διπλή προσπάθεια για να μπορέσουν να περάσουν. Δεν έπεσε το εμπόδιο.
αντίστοιχες με τις δικές μου προσπάθειες της Ουγγαρέζας και των Ούγγρων. Περνάμε και τώρα πρέπει να επιταχύνουμε. Κάποια διόρθωση από τον κριτή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ αυστηρός μαζί μας. Και τώρα είμαστε στην τελική ευθεία. Και είμαστε και οι πρώτοι που τερματίζουμε. Εδώ είναι η Ιταλή. Και εδώ είναι η Ούγγρη. Ουαλή, σε μια πολύ καλή προσπάθεια. Βλέπετε πόσο πιο κοντά είναι τα παιδιά των άλλων ομάδων. Είχαν την τύχη να κληρωθούν κοντά παιδιά. Πραγματικά παίζει τεράστιο ρόλο η κλήρωση, δηλαδή το πού θα παίξει το κάθε παιδί, ανάλογα με τα γονίσματα. Και εδώ είμαστε κι εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί τερματίσαμε. Βέβαια, ρίξαμε ένα εμπόδιο, αλλά τι να κάνουμε. Alors, la Grèce a fini. Και σε αργή προσπάθεια, σε αργή κίνηση, η προσπάθεια της Ντοροτία, très souvent dans cette première της Ουγγαρέζας. Puisque regardez avec quelle élégance elle guide ses deux concurrents à passer cette gigantesque barre de chocolat au-dessus. Και των παιδιών που, εν πάση περιπτώσει, δεν αισθανόντουσαν και τόσο άνετα με δεμένα τα μάτια, να μην ξέρουν πού πηγαίνουν και τι ακριβώς κάνουν. Και pourtant elle s'exprime, la petite Hongroise, hein, Dorothy. Elle leur explique. Avait fini son parcours en premier, mais. Ο πίνακας με τους χρόνους, γιατί το παιχνίδι δεν έχει ολοκληρωθεί, έχει ένα γύρο ακόμα που βρίσκει την Ελλάδα με 1,59, την Ιταλία με 2,18, την Ουγγαρία με 2,27 και την Ουαλία με 2,30. Ο καλύτερος χρόνος για την Ελλάδα. Δεν είπε τιό, σφυρίχτρα, εκκίνηση δεύτερου γύρου. Η Ελβετία στις οδόνες. Δίπλα είναι η Πορτογαλία με το με πράσινο και παραδίπλα με το πορτοκαλί η Τσεχία. Βρισκόμαστε στο Λοές Λεμπέ και παρακολουθούμε τις προσπάθειες της Ελβετίας σε πρώτο πλάνο. Μέχρι στιγμής πετυχημένες προσπάθειες, αυτή είναι η Τσέχη. Στο δυσκολότερο σημείο του αγωνίσματος, του παιχνιδιού. Και η Ελβετή πέρασαν, τα κατάφεραν και πέρασαν και συνεχίζουν ακάθεκτοι, τρέχοντας να προφτάσουν το χρόνο. Και εδώ είναι οι Τσέχοι σε μια πετυχημένη προσπάθεια. Και πρέπει να είναι η Πορτογαλία πρώτη, δεν την έχουμε δει καθόλου, τώρα τη βλέπουμε. Πρέπει να είναι η πρώτη μέχρι στιγμής ομάδα. Πολύ καλά τα κατάφεραν οι Ελβετοί και στο δεύτερο εμπόδιο. Πάντα οι Ελβετοί. Και είναι το τελευταίο εμπόδιο για την Ελβετία. Πολύ πετυχημένη προσπάθεια, τρέξιμο για να μπει το ρολό της ζαχαροπλαστικής στο χέρι. Ο κόσμος, οι Ελβετοί που επιθυμούν την ομάδα τους και καλά κάνουν. Να και οι Πορτογάλοι. Και εδώ είναι η Ελβετή η πρώτη, το στάδιο τους υποστηρίζει, είναι λογικό, είναι οι δικοί τους άνθρωποι. Και εδώ είναι η Τσέχη. Αργή, αλλά σταθερή. Το Κάρλο Βιβάρι από την Τσεχία, το μέρος που θα φιλοξενήσει και τους τελικούς. Η ομάδα του Κάρλο Βιβάρι παίζει εδώ στο Λοές Λεμπέν. Στήριγμα λήξης δεύτερου γύρου, το παιχνίδι έχει τελειώσει.
Οι Πορτογάλοι στους πανηγυρισμούς. Βλέπουμε εδώ σε αργή κίνηση τις προσπάθειες της Πορτογαλίας και πώς καθοδηγούνται τα παιδιά να περάσουν τα εμπόδια. Ένα παιχνίδι που σας λέω εξιδίας πείρας δεν είναι καθόλου εύκολο. Το έπαιξα και το ξέρω καλά. Και ειδικά για μας τους Έλληνες, γιατί τα παιδιά τα δικά μας ήταν πολύ ψηλά. Και είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά χρειάζεται κάπως κοντούς παίκτες για να μπορούν να περάσουν με μεγαλύτερη ευκολία κάτω από τα εμπόδια. Πίνακας βαθμολογίας, περιμένουμε να δούμε χρόνους και βαθμούς. Βλέπετε λοιπόν ότι προηγείται η Ελβετία, ακολουθεί Πορτογαλία, Ιταλία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ελλάδα και Ουαλία. Βλέπετε στο κάτω κουτάκι τις χώρες, στο αμέσως επάνω τους χρόνους και πάνω-πάνω βλέπετε τους βαθμούς και τελική βαθμολογία. Η τελική βαθμολογία που βρίσκει την Αμαντόρα από την Πορτογαλία πρώτη, που βρίσκει δεύτερη την Τσεχία με τον Κάρλο Βιβάρη, τρίτη την Ιταλία, με τον Ροζολίνα Μάρε, Ουγγαρία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία και Ελλάδα και Σαριανή ακολουθούν. Και ήρθε η ώρα να παρακολουθήσουμε το βίντεο κλιπ από την Αμαντόρα και την Πορτογαλία. Μεγάλη πόλη κοντά στη Λισαβόνα, η Αμαντόρα κατοικείται από 220.000 κατοίκους. Η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης διαφυλάσσεται και συντηρείται για τους νεότερους και παραδείγματα είναι το κέντρο αναψυχής και το πολυκλαδικό κέντρο πολιτισμού. Τα τελευταία χρόνια η Αμαντόρα εξελίσσεται σε μια πολύ μεγάλη τουριστική πόλη. Η 20ετία από το 50 μέχρι το 70 ήταν η χρονιά της επανάστασης για την ελβετική σοκολάτα. Γιατί? Γιατί τότε ανακάλυψαν ότι μπορούν να βάζουν μέσα στη σοκολάτα φουντούκια, ξηρούς καρπούς, λικέρ και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Το επόμενο λοιπόν παιχνίδι έχει σχέση με τη σοκολάτα. Σοκολάτα με φουντούκια λοιπόν είναι το τέταρτο παιχνίδι. Ένα δέντρο που περιστρέφεται και το βλέπετε πάνω από τον Ιβάν και από το οποίο κρέμονται φουντούκια με το χρώμα της κάθε χώρας και μπαλόνια γεμάτο νερό. Ο Σκύουρος που είναι το αγόρι της ομάδας με τη ζαχαροπλάστρια, που βέβαια είναι το κορίτσι της ομάδας, πρέπει να κατέβουν από το βουνό. Το αγόρι πρέπει με τη βοήθεια του τραμπολίνο να σκάσει τα μπαλόνια, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να απελευθερωθούν τα φουντούκια. Το κορίτσι τότε πρέπει να μαζέψει τα φουντούκια, να περάσει το τούνελ και τα χίλια βάσανα, να βρει την πλάκα σοκολάτας και να τα τοποθετήσει μέσα στις τρύπες που υπάρχουν ειδικά για τα φουντούκια. Ο στόχος λοιπόν του παιχνιδιού είναι όλα τα φουντούκια μέσα στη σοκολάτα. Η βαθμολογία, τα περισσότερα φουντούκια στο δεδομένο χρόνο των 2 λεπτών και 30 δεύτερων. Βλέπετε εδώ τη στολή των αγοριών. Αυτοί είναι οι Πορτογάλοι παίκτες. Και βλέπετε και τον τζόκερ για τους Ουαλούς. Ο τζόκερ για τους Ουαλούς λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι. Και εγώ θα πρέπει να σας πω ότι τα φουντούκια για να απελευθερωθούν πρέπει να σπάσουν τα μπαλόνια και τα μπαλόνια σπάνε μόνο με τη μύτη της μάσκας της στολής που φοράει το αγόρι της κάθε ομάδας. Η μύτη είναι μυτερή, έχει ένα αιχμηρό άκρο και αυτό μόνο μπορεί να σπάσει το μπαλόνι για να απελευθερώσει το φουντούκι. Πρώτος γύρος λοιπόν ανάμεσα στην Ελβετία, την Πορτογαλία, την Τσεχία και την Ελλάδα. Και ένα πλάνο από το φεγγάρι εδώ στο Les Lebain. Βλέπουμε όλες τις ομάδες, δεξιά μας οι Ελβετοί, οι Πορτογάλοι, οι Τσέχοι και στο βάθος οι Έλληνες. Ο Γιώργος ο Μουκτάρης καημένη, η κάθοδος αρχίζει. Βλέπετε οι κοπελιές κρατούν το πρώτο του φουντούκι. Να δούμε λοιπόν ποιος θα καταφέρει να μαζέψει τα περισσότερα φουντούκια. Τα κορίτσια τρέχουν να περάσουν από το τούνελ να τοποθετήσουν το πρώτο φουντούκι στη θέση τους, ενώ τα αγόρια πηδούν για να σκάσουν τα μπαλόνια, για να απελευθερώσουν τα φουντούκια. Είδα ένα πορτογαλικό πράσινο φουντουκάκι και έπεσε. Βλέπουμε εδώ και τον Γιώργο να προσπαθεί. Εδώ είναι η Ελβετίδα. Οι Πορτογάλοι έχουν ήδη 2 φουντούκια στην πλάκα σοκολάτας τους. Εμείς έχουμε ένα, το γαλάζιο. Τώρα βλέπουμε την Πορτογαλίδα, πάει με το τρίτο φουντούκι. Και αυτός ήταν ο Γιώργος σε μια ανεπιτυχή προσπάθεια. Το δέντρο κινείται, οι στολές εμποδίζουν, τα τραμπολίνο. Είναι η ζωή τους δύσκολη πραγματικά των παικτών. Γιατί οι στολές έχουν ένα βάρος. 4 φουντούκια για την Πορτογαλία. Κανονικά έπρεπε η Πορτογαλία να το παίξει τζόκερ. Πάει πολύ καλά. Έπεσε ένα ελληνικό.
ελληνικό φουντούκι. Ένα γαλάζιο ελληνικό φουντούκι. Το παίρνει η Μένη, περνάει από το τούνελ για να μπει στη θέση του. Ο Πορτογάλος σκιούρος, βρεγμένος από το νερό που τρέχει από τα μπαλόνια, και ο Γιώργος σε μια προσπάθειά του ακόμη. Κι άλλο φουντούκι πορτογαλικό. Πρέπει να είναι το έκτο και βλέπουμε τον Γιώργο. Πρέπει να περιμένουν τα παιδιά να έρθει. Έπεσε ένα ελληνικό φουντούκι, το είδα. Με την άκρη του ματιού μου είδα ένα γαλάζιο φουντούκι να πέφτει. Πρέπει να περιμένουν τα παιδιά να γυρίσει το δέντρο ώστε να έρθει κάποιο φουντούκι κοντά τους. Εδώ βλέπουμε την Τσεχία και εδώ τον Γιώργο. Δεν σημάδεψε καλά. Εδώ είναι η ομάδα της Ελβετίας και στο βάθος ο Γιώργος. Ο Τσέχος εδώ έσπασε άλλο ένα μπαλόνι. Είναι δικό μας, είναι ελληνικό, όμως λήξη. Δεν προλάβαμε. Έχουμε δύο φουντούκια με 2, 4, 5, 6, 7 της Πορτογαλίας, 2 της Τσεχίας. Εδώ βλέπουμε τη συνάδελφό μου, τη Μαρτσέλα Αουγκούστοβα, είναι η παρουσιάστρια της τσεχικής τηλεόρασης και εμείς θα περιμένουμε τη βαθμολογία. Σε αργή κίνηση λοιπόν η προσπάθεια του Πορτογάλου σκιούρου να ρίξει το φουντούκι του. Είναι οι προσπάθειες από τον προηγούμενο γύρο, από τον γύρο που μόλις είδαμε, ενώ περιμένουμε να ετοιμαστούν οι ομάδες για το δεύτερο γύρο. Πίνακας φουντουκιών, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το παιχνίδι και δίνουν μόνο τον αριθμό των φουντουκιών. 8 φουντούκια η Πορτογαλία, 4 η Ελλάδα, 2 η Τσεχία, 1 η Ελβετία. Η Πορτογαλία πήγε πάρα πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι. Και να λοιπόν ο δεύτερος γύρος με την Ουαλία πρώτη-πρώτη αριστερά στις οθόνες σας, την Ιταλία με το κίτρινο και την Ιταλία στο βάθος γαλάζιο. Τρέχουν τα παιδιά, οι κοπελιές με τα φουντούκια στα χέρια, τα σκιουράκια να προσπαθήσουν να σκάσουν το μπαλόνι, να απελευθερώσουν το φουντούκι. Οι κοπελιές επιστρέφουν έχοντας βάλει το πρώτο φουντούκι που κρατούσαν από την αρχή του παιχνιδιού στην πλάκα σοκολάτας τους. Εδώ οι ουγγρικές προσπάθειες πετυχημένες, έπεσε το φουντούκι και η κοπέλα αρχίζει πάλι το δρόμο της επιστροφής. Δεύτερο φουντουκάκι για την Ουγγαρία. Ο Ουαλός τα κατάφερε και αυτός, να δω πάλι. Και αυτή είναι η Ουαλέζα που επιστρέφει πανέτοιμη να πάρει το δεύτερο φουντούκι, εάν βέβαια καταφέρει ο σύντροφός της και της το δώσει. Και αυτή είναι η Ουγγαρέζα. Ουγγρικές προσπάθειες. Το δέντρο που περιστρέφεται κάνοντας τη ζωή τους πιο δύσκολη. Ο Ουαλός τα κατάφερε. Ο Ουαλός τα κατάφερε. Πρέπει εδώ να σας πω ότι σε περίπτωση που κάποιο φουντούκι δεν πέσει μετά το σκάσιμο του μπαλονιού, ο προϊστάμενος των κριτών, ο Ντενίς Πεθιό, είναι υποχρεωμένος να ρίξει το φουντούκι αυτό, το οποίο ανήκει δικαιωματικά στην ομάδα που έσκασε το μπαλόνι. Εδώ είναι ο Ούγκρος και η Ουαλέζα που επιστρέφει. Προσπαθούν τα σκιουράκια, εδώ είναι ο Ιταλός. Βλέπετε πολύ συχνά τα αγόρια να πιάνουν τις μάσκες τους. Αυτό είναι εξηγήσιμο, διότι είναι πολύ βαριές και τους κουράζουν πολύ. Γι' αυτό βλέπετε, κάνουν όλη την ίδια κίνηση. Κάποια στιγμή διορθώνουν τις μάσκες. Ο Ούγκρος. Η ουγγρική ομάδα περιμένοντας το φουντούκι. Ο Ούγκρος δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Και εδώ βλέπουμε το δέντρο με τα φουντούκια με το χρώμα της κάθε χώρας. Στο
βάθος ήταν ο Ιταλός, δεν τα κατάφερε όμως. Η Ιταλία δεν νομίζω ότι έχει πάει καλά σε αυτό το παιχνίδι. Ο Ουαλός και πάλι. Βλέπετε τη μάσκα κατευθείαν. Les autres trous sont pour le Pays de Galles et c'est la fin de cette deuxième manche, la fin du jeu. Résultat du jeu et classement général dans quelques instants. Un bon choix. Un point pour l'Italie. Και βλέπουμε πώς εξελίσσεται η βαθμολογία στο τέταρτο αυτό παιχνίδι. Έχουμε την Πορτογαλία με 7, την Ουαλία έχει παίξει τζόκερ 12 βαθμούς, την Ελλάδα 5, την Ουγγαρία 4, την Τσεχία 3, την Ελβετία 2 και την Ιταλία 1 βαθμό. Η Ουαλία έπαιξε πάρα πολύ σωστά το τζόκερ της. Και βλέπουμε ότι η γενική κατάταξη δεν έχει αλλάξει. Αμαντόρα πρώτη από την Πορτογαλία με 30 βαθμούς, Κάρλο Βιβάρη από την Τσεχία με 24, Μπέθεσδα με 21 για την Ουαλία, Ροζολίνα Μάρ 17 για την Ιταλία, Γκιόντολε 16 για την Ουγγαρία, Λόες Λεμπέν 13 για την Ελβετία και Κεσαριανή για την Ελλάδα 12 βαθμοί. Κάρτ Ποστάλ από την Κεσαριανή. Η Κεσαριανή που βρίσκεται στους πρόποδες του όρου Σιμητού και που είναι προσφυγούπολη, ιδρύθηκε από τους πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία το 1922. Η Κεσαριανή πρωτοστατεί στον αντιφασιστικό αγώνα το 1941-1944 και γίνεται η πόλη ιστορικό σύμβολο. Μνημείο αντίστασης στο Σκοπευτήριο, όπου εκτελέστηκαν πολλοί πατριώτες. Σήμερα είναι μια σύγχρονη πόλη με 40.000 κατοίκους, έχει το πράσινο του Ιμητού και το γνωστό σε όλους μας πανέμορφο μοναστήρι της Κεσαριανής. Στη θέση της καρδιάς κάθε Ελβετού χτυπάει μια μικρή γραβιέρα, όπως λένε και οι ίδιοι. Και είναι φυσικό αυτό, αφού καταναλώνουν οι Ελβετοί κάθε χρόνο 12.600 τόνους γραβιέρα, ενώ το Emmental δεν το πολύ συμπαθούν, το έχουν περισσότερο για εξαγωγή, καταναλώνοντας 7.000 τόνους το χρόνο. Σας λέω όλα αυτά για τα τυράκια, γιατί το επόμενο παιχνίδι έχει θέμα το τυρί. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ντυμένα ποντικάκια, θα ξεκινήσουν από το κεφάλι τυρί που βλέπετε πίσω από τον Ιβάν. Το κεφάλι αυτό τυρί απαρτίζεται από κομμάτια, 8 κομμάτια τυρί. Πρέπει λοιπόν τα ποντικάκια να βάλουν στον κύλινδρο κομμάτια από το τυρί και να τα μεταφέρουν στο άλλο άκρο της πίστας, μέσω του κυλίνδρου που βλέπετε, μέχρι να σχηματιστεί και πάλι το κεφάλι το τυρί. Στόχος να ολοκληρωθεί και πάλι το κεφάλι του τυριού και η βαθμολογία είναι τα περισσότερα κομμάτια τυρί σε δεδομένο χρόνο 2 λεπτών. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που παίζεται σε 3 γύρους. Στο πρώτο γύρο θα δούμε την Ουγγαρία, την Ιταλία που βλέπετε στις οθόνες σας με τα γαλάζια και την Ελβετία. Αυτή είναι η Ούγγροι. Είναι πάνω στο κεφάλι το τυρί τους, διακρίνεται τα κομμάτια. Ένα παιχνίδι που δεν είναι εύκολο, γιατί ο κύλινδρος κινείται με χέρια και με πόδια και ίσα που χωράει τα δύο άτομα και το τυρί και ο τζόκερ της Ιταλίας. Η Ιταλία πιστεύει ότι είναι δυνατή σαν ομάδα σε αυτό το παιχνίδι. Παίζει λοιπόν τον τζόκερ της, ελπίζοντας να διπλασιάσει τους πόντους. Βέβαια, όσο περισσότεροι πόντοι, τόσο καλύτερα για αυτήν. Περιμένουμε λοιπόν τη σφυρίχτρα του Ντενί Πετιό. Την ακούμε, ξεκινάμε. Ελβετία με 2 κομμάτια τυρί. Βλέπετε ότι τα εμπόδια υπάρχουν στις εισόδους του κυλίνδρου και για τα τυριά αλλά και για τους παίκτες. Κίνηση τώρα για να δούμε, πρέπει να ξεκινήσει ο κυλίνδρος. Βλέπετε τις προσπάθειες, αυτή είναι η Ούγγροι. Οι Ούγγροι τα καταφέρνουν. Κρατάνε το τυρί μπροστά και προχωρούν. Οι Ελβετοί έχουν βάλει το τυρί πίσω τους και νομίζω ότι έχουν προβλήματα. Ναι, έχουν προβλήματα. Βλέπετε ότι οι Ελβετοί δεν έχουν καλά ταξινομήσει το τυράκι τους, με αποτέλεσμα να μην προχωρούν γρήγορα. Έχουν φύγει μπροστά όμως οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί που κανονικά πρέπει να είναι πολύ δυνατοί, αυτοί είναι οι Ούγγροι και τα δικά τους προβλήματα. Οι Ιταλοί πρέπει να είναι δυνατοί γιατί έχουν παίξει και τζόκερ και τους βλέπουμε, ναι. Είναι οι πρώτοι που βάζουν τα κομμάτια τους και οι πρώτοι που αρχίζουν την επιστροφή. Τώρα βγαίνουν και οι Ελβετοί και οι Ούγγροι έχουν κάποια προβλήματα, δεν μπορούν να απελευθερώσουν το τυρί τους. Βλέπουμε την Ιταλική ομάδα, εδώ είναι οι Ούγγροι. Επιστροφή και για τους Ελβετούς. Οι Ιταλοί όμως έχουν το πλεονέκτημα να φορτώνουν όταν οι άλλοι γυρίζουν. Οι Ούγγροι είναι αυτοί και αυτοί οι Ελβετοί.
φορτώνουν το τυρί τους ή τουλάχιστον προσπαθούν και η Ιταλία έχουν ξεκινήσει και όλα την κούρσα τους. Οι Ελβετοί και αυτοί έχουν μερικά προβληματάκια, τα επιλύνουν όμως και αρχίζουν με χέρια και με πόδια την κούρσα μέσα στο γύλιμπρο. Οι Ιταλοί πλησιάζουν στο τέλος του διαδρόμου, είναι η πρώτη ομάδα, ξεφορτώνουν τα τυριά, θα σπεύσουν να τα βάλουν στο πλατό και μόλις φτάνουν οι Ελβετοί και οι Ούγγροι, η κοπελιά έπεσε έξω, ο νεαρός πήρε πάρα πολύ μεγάλη φόρα, αυτή είναι η Ελβετοί και ακούσαμε και τη σφυρίχτρα. Σε γρήγορη κίνηση αυτή τη φορά, η οποία θα γίνει αργή, οι προσπάθειες της Ιταλίας που τα πήγε πάρα πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι, πολύ σωστά έπαιξε το τζόκερ της. Et c'est clair que c'est beaucoup plus facile vu sous cet angle-là quand même. Et κάρτα με τα κομμάτια του τυριού που κατάφερε να βάλει κάθε ομάδα και με το χρόνο. Βλέπουμε η Ουγγαρία με 1,62 κομμάτια, η Ιταλία με 1,56,4 και η Ελβετία με 0,59,2 κομμάτια. Εδώ βλέπουμε την ομάδα της Πορτογαλίας. Έφυγε ο δεύτερος γύρος του παιχνιδιού. Προσπάθεια της Πορτογαλίας να βάλουν τα τυριά τους μέσα. Η Πορτογαλία που είναι η νικήτρια μέχρι στιγμής. Βέβαια υπάρχουν άλλα τρία παιχνίδια. Και οι πόντοι που μαζεύουν από το κάθε ένα από αυτά είναι πολύτιμοι. Και εδώ η ομάδα της Τσεχίας. Προσπάθειες των παιδιών να κινηθεί ο κύλινδρος, αλλά να μην φύγουν και τα τυριά έξω γιατί τα χάνουν, μηδενίζονται. Και οι Πορτογάλοι με τις πράσινες φόρμες. Οι Τσέχοι έφτασαν πρώτοι, θα αφήσουν τα δύο κομμάτια τους. Οι Πορτογάλοι προσπαθούν, βλέπετε τι γίνεται μέσα στο κύλινδρο. Πέσανε πάνω στα τυριά, μπερδευτήκανε. Βλέπετε τις προσπάθειες των παιδιών, έφτασαν όμως τελικά και οι Τσέχοι γυρίζουν. Επιστρέφουν να πάρουν τα δύο επόμενα κομμάτια τυρί για να ξανακάνουν την ίδια κούρσα. Ενώ οι Πορτογάλοι παλεύουν να τοποθετήσουν τα δύο πρώτα τους κομμάτια. Κούρσα επιστροφής και για τους Πορτογάλους. Χέρια και πόδια κινούνται για να κινηθεί ο κύλινδρος, ο χρόνος μετράει. Φρενάρισμα και οι Τσέχοι με τα δεύτερα κομμάτια επιστρέφουν. Βλέπετε το πρόβλημά τους, πρέπει κάπως να ισορροπήσουν τον κύλινδρο, γιατί εάν συνεχίσουν με φόρα κινδυνεύουν να βγουν έξω από το κουλουάρ τους, έξω από το διάδρομό τους. Όχι, έφτασαν καλά. Τέσσερα λοιπόν τα κομμάτια έχει τηρεί σύνολο για την Τσεχία, με αυτά τα δύο που μπαίνουν τώρα. Και οι Πορτογάλοι με τα προβλήματά τους. Πίρδιν μίγδιν στον κύλινδρο μέχρι που ακούστηκε σφυρίχτρα. Και η βαθμολογία για τον δεύτερο γύρο που βρίσκει την Τσεχία να προηγείται της Πορτογαλίας και στο χρόνο και στα κομμάτια τυρί. Περιμένοντας τη σφυρίχτρα του Ντενί, την ακούσαμε ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ουαλία. Παίζουμε και εμείς εδώ, παίζει ο Γιώργος ο Πετρίδης με την Ελπίδα, βλέπουμε τους Ουαλούς και βλέπουμε και τις προσπάθειες των δικών μας των παιδιών. Κατάφεραν και φόρτωσαν τα τυριά τους και ξεκίνησαν την κούρσα τους. Οι Ουαλοί προηγούνται, εδώ βλέπουμε τα παιδιά μας να κρατούν το τυρί και να παλεύουν με τα πόδια τους. Οι Ουαλοί έχουν κάποια προβλήματα με τα τυράκια τους. Βλέπετε πως προσπαθούν, αλλά προβλήματα έχουμε και εμείς, μας φεύγει ο κύλινδρος πίσω. Θέλει λίγη δύναμη και λίγη φόρα να υπερπηδήσουμε το εμπόδιο. Πρέπει να πάρουν φόρα τα παιδιά για να μπορέσουν να ανέβουν το εμπόδιο και να συνεχίσουν. Βλέπετε τις προσπάθειες για φόρα, οι οποίες όμως
μας δεν ήταν και τόσο πετυχημένες. Οι Ουαλοί επιστρέφουν. Έχουν ακουμπήσει ήδη τα δύο τους. Αυτό ήτανε. Ήτανε το βήμα, ήταν το πάτημα για να περάσουν το εμπόδιο. Ο Γιώργος έχει μπερδευτεί. Ξανασηκώθηκε και προχωρούν. Για να αφήσουν τα κομμάτια στο πλατό. Φτάσαμε. Γρήγορα, γιατί ο χρόνος μετράει, να μεταφέρουμε τα κομμάτια το τυρί. Και οι Ουαλοί που ξανάρχονται με τα δεύτερα κομμάτια. Πάνε για τέσσερα οι Ουαλοί. Τώρα κάπου θα πρέπει να τους συναντήσουμε και τους Έλληνες στην επιστροφή. Τα ίδια προβλήματα και οι Ουαλοί στο εμπόδιο. Και γυρίζουν οι Έλληνες. Νάτι γυρίζουν να πάρουν τα επόμενα δύο κομμάτια. Φρένο, οι Ουαλοί κατάφεραν να υπερπηδήσουν το εμπόδιο, συνεχίζουν όχι χωρίς προβλήματα και σφυρίχτρα λήξης. Nous connaissons pratiquement les résultats de ce jeu, mais vous allez les découvrir avec nous. Η δική μας ομάδα, οι δικές μας προσπάθειες σε αργή κίνηση στο παιχνίδι που μόλις είδατε. Προσπάθειες να συγκρατηθεί το τυρί και να κινηθεί και ο κυλίνδρος. Κάτι disparu, peut-être une surprise pour le jeu suivant, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, regardez la cascade de nos amis grecs, fort bien réussi. Mais effectivement, pour le résultat du jeu, ça va peut-être changer un tout petit peu les données. Nous allons le voir immédiatement avec. Η κάρτα που περιμέναμε με τα κομμάτια του τυρί, τους χρόνους και την βαθμολογία του πέμπτου παιχνιδιού που βρίσκει την Ιταλία με 7 βαθμούς, που τους κάνει 14, διπλασιάζει με Τζόκερ, την Τσεχία με 6, την Ουαλία με 5, την Ελβετία με 4, την Ουγγαρία με 3, την Πορτογαλία με 2 και την Ελλάδα με 1 βαθμό. Η Πορτογαλία που δεν τα πήγε καθόλου καλά σε αυτό το παιχνίδι. Και θέλω να δω εάν έχουμε κάποια αλλαγή στην τελική κατάσταση. Δεν την έχουμε. Έχουμε όμως μία μείωση της διαφοράς της με το Ροσολίνα Μάρε που έχει πλασαριστεί δεύτερο. Αμαντόρα, Πορτογαλία πρώτο. Ροσολίνα Μάρε, Ιταλία δεύτερο. Κάρλο Βιβάρι, Τσεχία τρίτο. Μπεθεσδά, Ουαλία. Γκιόντελε, Ουγγαρία. Λέος Λεμπέν, Ελβετία. Και Κεσαριανή για την Ελλάδα ακολουθούν. Ένας πόντος διαφορά χωρίζει την Πορτογαλία από την Ιταλία. Βάρη η ομάδα της πόλης αυτής που αγωνίζεται για την Τσεχία. 50.000 κάτοικοι αποτελούν το πληθυσμό της πιο μεγάλης πόλης με ιαματικά λουτρά της Τσεχίας. Ο Γκιώτε, ο Σίλερ, ο Μπετόβεν ήταν από εκείνους που προτιμούσαν το Κάρλο Βιβάρι για τις διακοπές τους. Το Κάρλο Βιβάρι έχει και μεγάλη κοινωνική και θρησκευτική ζωή. Έχει την αρχαιότερη συμφωνική ορχήστρα της Ευρώπης, έχει μουσικά κονσέρτα, αλλά για όσους είναι πιο σύγχρονοι, και δύο καζίνο. Όσο πέφτει νύχτα, το κρύο αρχίζει και δυναμώνει και μάλιστα ήδη έχουν αρχίσει και πέφτουν μερικές σταγόνες βροχής. Ευχόμαστε και ελπίζουμε τη βροχή τουλάχιστον να την γλιτώσουμε. Το κρύο το αντέχουμε, είμαστε εφοδιασμένοι. Πάμε λοιπόν να σας παρουσιάσω το έκτο παιχνίδι. Το έκτο παιχνίδι έχει θέμα και τίτλο «Επάγγελμα ξενοδόχος». Γιατί αυτό? Γιατί η Ελβετία από τις αρχές του αιώνα έχει αποκτήσει και μια άλλη φήμη, αυτή των υπερλούξ ξενοδοχείων της. Αυτό σαν αποτέλεσμα είχε το να υπάρξουν πάρα πολλές σχολές ξενοδοχεία επιχειρήσεων και το να δέχεται αυτή τη στιγμή η Ελβετία σπουδαστές από όλο τον κόσμο να φοιτήσουν ξενοδόχοι. Ξενοδόχος λοιπόν, το επάγγελμα, το έκτο παιχνίδι. Δύο αγόρια και ένα κορίτσι θα παίξουν σε αυτό το έκτο παιχνίδι με θέμα επάγγελμα ξενοδόχος. Το γκαρσονάκι που βλέπετε στις οθόνες σας με το παπιόν θα πρέπει να μεταφέρει μέσα από τον τοίχο στην απέναντι πλευρά δύο καρέκλες, ένα τραπεζάκι, ένα δίσκο και ένα μπουκάλι σαμπάνιας. Θα πρέπει να μεταφερθούν απέναντι και να περιμένουν το ζευγάρι των ερωτευμένων, δηλαδή το άλλο αγόρι και το κορίτσι, να περάσουν, μεταφέροντας το τεράστιο μπαγκάζι που βλέπετε πίσω, να το απλώσουν στο κρεβάτι και να σβήσουν το φως. Ο στόχος του παιχνιδιού, να περάσουν όλα τα αντικείμενα, να ξαπλώσουν και οι τρεις και να σβήσουν το φως και η βαθμολογία, ο μεγαλύτερος αριθμός αντικειμένων σε ένα χρόνο 3 λεπτών και 30 δεύτερων. Δεν είναι παιχνίδι εύκολο, είναι όλα αυτά τα αντικείμενα που πρέπει να μεταφερθούν.
εκτός από τους εαυτούς τους που πρέπει να μεταφέρουν οι παίκτες. Παίζουν όλες οι ομάδες, όπως βλέπετε, είναι όλοι παραταγμένοι, βεβαίως και η ελληνική ομάδα, με το Λάμπρο, Σαν Γκαρσόνι, το Δημήτρη και τη Βίκη. Η Ελβετή, το Les Le Bain, το χωριό που μας φιλοξενεί, παίζει τζόκερ το παιχνίδι αυτό, πιστεύοντας ότι θα τα καταφέρει. Και όπως βλέπετε, η Κατή, η παρουσιάστρια, είναι ντυμένη με τη στολή και θα παίξει και αυτή σε αυτό το παιχνίδι. Και στη ρήχτρα του Ντενί Πετιό, οι προσπάθειες των γαρσονιών να περάσουν το τραπέζι απέναντι. Βλέπουμε τις προσπάθειες του Ελβετού, τοποθέτησε το τραπέζι, επιστροφή. Δεν μπορώ να δω τι κάνει η ελληνική ομάδα από το μόνιτορ, δεν έχω εικόνα της ομάδας της ελληνικής. Βλέπω τώρα το Λάμπρο, ο οποίος έρχεται να πάρει την καρέκλα. Περνάμε λοιπόν τις καρέκλες, ο Λάμπρος είναι στην έξω πλευρά του τοίχου, τώρα μπαίνει μέσα ο Ελβετός με την καρέκλα και επιστροφή. Ο Λάμπρος έχει ενδεχομένως ένα πρόβλημα σε αυτό το παιχνίδι, επειδή είναι πολύ μεγαλός όμως. Έχει πρόβλημα στο να μπει και να βγει με ευκαινησία από τις τρύπες. Όλα τα άλλα παιδιά είναι μικρόσωμα των άλλων ομάδων. Αυτός είναι ο Ουαλός, ο Πορτογάλος με συγχωρείτε, πράσινο. Έχουν ακόμα δρόμο να κάνουν τα γκαρσόνια, γιατί πρέπει να μεταφέρουν όλα τα αντικείμενα μέχρι να περάσει το ζευγάρι απέναντι. Το τελευταίο αντικείμενο, μάλλον τα τελευταία αντικείμενα είναι δύο, είναι ο δίσκος με τη σαμπάνια. Στο βάθος είδατε το Λάμπρο. Ο Λάμπρος βγαίνει για να πάρει το τραπέζι. Βλέπουμε τους Ελβετούς με το τεράστιο μπαγκάζι, το ζευγάρι έτοιμο να περάσει τον τοίχο και περνάει, τώρα περνάει και η Κατή, εδώ είναι η Πορτογάλη, εδώ είναι η Ελβετή. Πρώτοι οι Πορτογάλοι ανέβηκαν και άναψαν το φως, η Ελβετή ταυτόχρονα και η Ιταλία όμως έχουν πάει καλά, ακόμα δεν έχει σφυρίχτρα λήξης. Τώρα βλέπουμε τους Ούγκρους να ανεβαίνουν. Οι Έλληνες δεν έχουν φανεί ακόμα. Δεν έχει βέβαια σφυρίξει. Χάνουν βαθμούς, γιατί άλλοι έχουν κάνει καλύτερο χρόνο. Αλλά ακόμα δεν έχει σφυρίξει. Και τώρα βλέπω το Λάμπρο να βγαίνει με το πάσο του. Οι Έλληνες είναι ακόμα έξω, δεν έχουν περάσει. Να παίρνει τη σαμπάνια με το δίσκο, με το πάσο του. Να περνάει με την ησυχία του απέναντι. Και εδώ οι Πορτογάλοι. Το μόνο πόντιο τώρα βλέπουμε τον Λάμπρο, στη ρήφρα λήξης, και οι Έλληνες, το ζευγάρι που έχουν μείνει απ' έξω, είναι ο Δημήτρης και η Βίκη. Έχουν μείνει απ' έξω και περιμένουμε βαθμολογία. Σε αργή κίνηση η προσπάθεια του Ελβετού να βγει από την τρύπα, κουβαλώντας βέβαια το τεράστιο μπαγκάζι. Και η Κατή τον βοηθάει από την άλλη πλευρά. Tu es très élégante. Et Damien pose le peluchon et voilà, la petite Cathy qui saute. Oh là là, quel joli bond. Un saut sur l'estrade, elle tombe. Je t'ai pas vu tomber là. Bah oui. Και η βαθμολογία για όλες τις χώρες, γιατί ήταν σε ένα γύρο αυτό το παιχνίδι, έπαιξαν όλες οι χώρες μαζί. Με την Ιταλία να τα έχει πάει πάρα πολύ καλά και να προηγείται. Την Ελβετία, με συγχωρείτε, να τα έχει πάει πολύ καλά και να προηγείται. Την Ιταλία με 7 βαθμούς, την Πορτογαλία με 6, με 4 βαθμούς την Ουαλία και την Ουγγαρία, 2 η Τσεχία και 1 βαθμό η Ελλάδα. Βλέπετε και τους χρόνους. Και βέβαια θα πρέπει λογικά να περιμένουμε ναι τον πίνακα με τις τελικές βαθμολογίες. Έχουμε μια έκπληξη. Έχουμε την Ιταλία που πέρασε μπροστά, προηγείται με 38 βαθμούς, όμως έχει ισοψηφία με την Πορτογαλία, που σημαίνει ότι θα κρυθεί η τύχη της στα 2 επόμενα παιχνίδια. Τσεχία, Ουαλία, Ελβετία, Ουγγαρία και Ελλάδα ακολουθούν. Να δούμε ποια πόλη θα καταφέρει η Αμαντόρα ή η Ροζολίνα Μάρε, για την Πορτογαλία ή την Ιταλία αντίστοιχα, θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν βαθμούς στα επόμενα παιχνίδια για να πάρουν την πρωτιά. Και ήρθε η ώρα να δούμε την Κάρτ Ποστάλ από την Ουγγαρία και από τον Γκιόντολο.
Πολύ αρχαία, που αναφέρεται και στα βασιλικά χειρόγραφα αρχεία του 1335, με 30.000 κατοίκους σήμερα, το Γκιόντολο βρίσκεται στην περιοχή της πρωτεύουσας της Ουγγαρίας. Στις αρχές του αιώνα, οι καλλιτέχνες της Art Nouveau ξεκινούσαν την καριέρα τους από την πόλη αυτή. Η γνωστή σε όλους μας Σίση, η αυτοκράτεια της Αυστρο-Ουγγρικής Μοναρχίας, προτιμούσε το μέρος αυτό για τις διακοπές της. Ελβετός σημαίνει οικονομία. Έτσι όμως έχουν φτιάξει και το περίφημο τραπεζικό του σύστημα. Τραπεζικό σύστημα σημαίνει οικονομία, σημαίνει κουμπαράδες. Κουμπαράδες σημαίνουν γουρουνάκια. Όμως ξέρουμε γιατί έχουν οι κουμπαράδες το σχήμα του γουρουνιού. Γιατί το γουρουνάκι σημαίνει ευδαιμονία. Οι Ελβετοί λοιπόν πιστεύουν ότι ο χωρικός ο οποίος έχει γουρουνάκια δεν έχει καμιά έννοια για αύριο, γιατί έχει να φάει για ένα περίπου χρόνο. Γουρουνάκια λοιπόν εδώ. Περάσαμε στο επόμενο παιχνίδι, στο 7ο παιχνίδι, που είναι ο κουμπαράς. Ένα αγόρι ντυμένο αρκούδα, δύο κορίτσια και ένας αντίπαλος από άλλη ομάδα θα παίξουν σε αυτό το παιχνίδι. Το ένα κορίτσι θα καθίσει στο γουρουνάκι που βλέπετε, το άλλο θα μπει στη θέση που ήταν η κατή, δηλαδή μέσα στον κύλινδρο. Και το αγόρι θα τσουλάει τον κύλινδρο. Ο κύριος που βλέπετε, μισός κύριος και μισός αρκούδος, είναι ο Έτορε Αντένα, ο παρουσιαστής της ιταλικής τηλεόρασης της Rai Uno, ο οποίος διάλεξε να παίξει στο παιχνίδι αυτό το ρόλο του αρκούδου. Όπως θα ξέρετε όσοι παρακολουθείτε τα παιχνίδια και όπως θα μάθετε όσοι το βλέπετε για πρώτη φορά, γιατί θα σας το πω τώρα, οι παρουσιαστές είναι υποχρεωμένοι να παίξουν σε ένα από τα παιχνίδια. Όσο λοιπόν ο Έτορε δίνει τη συνέντευξή του στον Ιβάν και στην Κατή, εγώ να σας πω ότι θα πρέπει το αγόρι να κάνει την κούρσα του κυλώντας τον κύλινδρο με το κορίτσι μέσα, το οποίο κρατάει νομίσματα. Μόλις φτάσουν στη ζώνη τους, το κορίτσι πρέπει να βγει από τον κύλινδρο, να ξεπεράσει την αντίδραση του αντιπάλου και να πετάξει στο άλλο κορίτσι που κάθεται πάνω στον κουμπαρά, πάνω στο γουρουνάκι, το νόμισμα, για να καταλήξει τελικά στον κουμπαρά. Ο στόχος του παιχνιδιού, όλα τα νομίσματα στον κουμπαρά. Η βαθμολογία, τα περισσότερα νομίσματα στον κουμπαρά, στον δεδομένο χρόνο των 2 λεπτών και 30 δεύτερων. Το παιχνίδι παίζεται σε δύο γύρους. Στον πρώτο γύρο έχουμε την Ιταλία, την Ελβετία, την Πορτογαλία και την Τσεχία. Και στο δεύτερο την Ελλάδα, την Ουαλία και την Ουγγαρία. Βλέπουμε τον πρώτο γύρο, περιμένουμε τη σφυρίχτρα για να δούμε την εκκίνηση του πρώτου γύρου. Ανάμεσα στην Ιταλία με γαλάζιο, την Ελβετία λευκό με άσπρο πουά, με κόκκινο πουά, την Πορτογαλία πράσινο και την Τσεχία που βλέπουμε στις οθόνες μας με πορτοκαλί. Τα νομίσματα της κάθε χώρας βέβαια έχουν το χρώμα της χώρας, δηλαδή τα τσεχικά είναι πορτοκαλί. Έχουμε όμως και τζόκερ σε αυτό το παιχνίδι και ένα τζόκερ που μας ενδιαφέρει, τον κρατάω ο Τάσος Μπουτίνος, ο εκπρόσωπος του Δήμου, ο ελληνικός τζόκερ και ο ουγγαρέζικος. Στη ρίξτρα τα κορίτσια τοποθετούνται, τα αρκουδάκια τους δίνουν τα νομίσματα και ξεκινάει το κατραγγύλισμα. Φαντάζεστε πώς θα ζαλίζονται οι κοπέλες, μπροστά η Ελβετίδα, πίσω η Ιταλίδα. Και θα τις δείτε τώρα βγαίνοντας πώς παραπατούν. Βλέπετε η Ελβετίδα παραπατάει, έχει ζαλιστεί, λογικό είναι. Η Ιταλίδα έπιασε το πρώτο νόμισμα, το έπιασε και η Ελβετίδα. Η Ελβετίδα έπιασε και το δεύτερο, το ίδιο για η Ιταλίδα. Η Ελβετίδα έχασε το τρίτο. Επιστροφή, πάλι με τον ίδιο τρόπο. Εδώ βλέπουμε τους Τσέχους και τους Πορτογάλους. Ο Πορτογάλος πήρε τρία νομίσματα, το ίδιο και ο Τσέχος. Τα κορίτσια τα τοποθετούν στα πόδια, πρέπει να τα κρατάνε σφιχτά στα πόδια. Γιατί με το κατρακύλισμα, εδώ βλέπουμε τους Ελβετούς, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να φύγουν τα νομίσματα, μπορεί να χτυπήσουν οι κοπελιές. Εδώ βλέπουμε την ομάδα της Τσεχίας να χάνει τα νομίσματά της, να πιάνει όμως το τελευταίο. Βλέπουμε η Τσεχία επιστρέφει, εδώ είναι η Ελβετία και με τα γαλάζια η Ιταλία. Οι Ελβετοί έχουν βάλει αρκετά νομίσματα, οι Ιταλοί τρία από ό,τι μπορώ να δω. Επιστροφή λοιπόν και για την Ελβετία και για την Ιταλία. Εδώ είναι η ομάδα της Τσεχίας, ο Τσέχος που δίνει στην κοπελιά τα τρία νομίσματα και ξαναρχίζει η κούρσα. Φαντάζεστε πώς αισθάνονται αυτές οι κοπέλες εκεί μέσα. Ελβετία, Ιταλία που φτάνει. Ζαλισμένες
οι κοπελιές, πετάνε τα νομίσματα, εδώ είναι η ομάδα της Τσεχίας, κατάφερε να πιάσει ένα νόμισμα, έπιασε και δεύτερο για τον Κουμπαρά και η Τσεχία επιστρέφει. Στο βάθος βλέπουμε τις άλλες ομάδες, την Ελβετία και την Ιταλία. Βλέπουμε εδώ το ελβετικό αρκουδάκι και το ιταλικό στο βάθος που είναι ο Ettore Antenna. Τα τελευταία νομίσματα για την Ελβετία και τα τελευταία για την Ιταλία. Είναι η τελευταία κούρσα. Τσεχία εδώ με τα τρία τελευταία. Η κοπελιά σημαδεύει με όλη της την παραζάλη και τη ζαλάδα από το ταξίδι μέσα στον κύλινδρο. Σφύριγμα λήξης. Ettore en pleine action, est-ce que son couteau suisse va lui servir pour rouler le cylindre? Και σε αργή κίνηση, προσπάθειες του Ιταλού και της Ιταλίδας. Θα έλεγα ότι η Ιταλίδα μάλλον περισσότερο ταλαιπωρείται από τον Ιταλό και κάθε κοπέλα βέβαια μέσα στο βαρέλι. Αν και δεν είναι αστεία η στολή, από ό,τι μας είπαν τα παιδιά που τη φορούσαν, είναι αποπνικτικοί, δεν μπορούν να αναπνεύσουν, είναι όλο γούνα, κλεισμένοι από παντού και έχουν πρόβλημα. Γι' αυτό ακριβώς και σηκώνουν το μουσουδάκι της μάσκας για να αναπνεύσουν. Χώρες, χρόνοι και νομίσματα που βρίσκονται στον κουμπαρά της κάθε χώρας μετά το τέλος του πρώτου γύρου, με μια σαφή υπεροχή της Ιταλίας με 8 νομίσματα, την Ελβετία με 6 και Τσεχία και Πορτογαλία από 5 νομίσματα η κάθε μια στον κουμπαρά της. Δεύτερος γύρος, περιμένοντας τη σφυρίχτρα, βλέπουμε την ελληνική ομάδα που αποτελείται από τον Γιώργο τον Μουχτάρη, την Κατερίνα και τη Μένη. Η Μένη μπαίνει στο βαρέλι της, ο Γιώργος της δίνει τα νομίσματά της και αρχίζει το κατρακύλισμα. Η ελληνική ομάδα έχει παίξει τζόκερ το παιχνίδι αυτό, εδώ είναι η ουγγαρέζικη ομάδα. Να δούμε αν θα καταφέρει να διπλασιάσει κάποιους καλούς πόντους. Η έξοδος της Μένης, ζαλισμένη όπως βλέπετε, ζαλίζεται, δεν μπορεί να πατήσει καλά, είναι λογικό. Η Ουγγαρέζα χάνει το νόμισμά της. Όμως χάνει, έχασε και το τρίτο. Βλέπουμε και τους Ουαλούς, γιατί παίζουν Ελλάδα, Ουαλία, Ουγγαρία. Αυτοί είναι οι Έλληνες βέβαια. Δύο νομίσματα μέσα. Μέχρι στιγμής, να μην ματιαστούμε, θα πάμε καλά. Και οι Ούγγροι. Τρία νομίσματα για την Ουγγαρία, εμείς που επιστρέφουμε. Τρέχει γρήγορα ο Γιώργος να πάρει τα τρία νομίσματα και εδώ είναι οι Ουαλοί. Ξεκίνησαν την κούρσα προς τον κουμπαρά τους. Εδώ βλέπουμε και την ελληνική ομάδα, το Γιώργο να σπρώχνει τη Μένη. Να δούμε σε τι κατάσταση θα βγει η Μένη μέσα από το βαρέλι της. Ζαλισμένη, καημένη. Ναι, πάρα πολύ καλά. Και πάλι πολύ καλά, βάζουμε νομίσματα συνέχεια, δεν έχουμε χάσει ούτε ένα. Πολύ σωστά παίξαμε και εμείς τον τζόκερ μας. Μπορώ να το πω τώρα, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, οι Ουγγαρέζοι. Επιστροφή δικιά μας. Νομίζω θα πάρουμε αρκετούς πόντους, μέχρι στιγμής έχουμε πάει καλά. Οι Ούγγροι πηγαίνουν προς το κουμπαρά. Η ταλαιπωρία της Ουγγαρέζας. Οι Ούγγροι όμως που δεν είναι, έχουν χάσει πάρα πολλά νομίσματα μέσα στο κουμπαρά και εδώ είμαστε εμείς. Εδώ είμαστε εμείς και εδώ οι Ουαλοί. Η Μένη και πάλι πρέπει να βγει. Βλέπετε ότι οι προσπάθειες είναι φοβερές. Οι Ουγγροί κατάφεραν και έβαλαν τρία νομίσματα. Οι Ουαλοί δεν έχουν πάει καλά και εμείς πάρα πολύ καλά. Εμείς ό,τι νόμισμα πετάξει η Μένη, το πιάνει η Κατερίνα και το άλλο έπιασε. Και επιστροφή. Ναι, πάμε καλά. Οι Ούγγροι και πάλι νομίζω ότι είναι η τελευταία παρτίδα νομισμάτων αυτή που πάμε να πάρουμε. Ναι, είναι τα τελευταία τρία νομίσματα. Και λήξη, σφυρίχτρα. Νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι. Είμαστε οι καλύτεροι σίγουρα, έχουμε όλα μας τα νομίσματα μέσα στο κουμπαρά. Οι προσπάθειες της Ουαλίας σε γρήγορη, μα πολύ γρήγορη κίνηση, να μεταφερθούν τα νομίσματα στο κουμπαρά.
σημάδι της κοπελιάς και ο πίνακας με τις βαθμολογίες. Ο πίνακας με τις βαθμολογίες και τους χρόνους βέβαια που έκανε η κάθε ομάδα και περιμένουμε να δούμε το μπλε μας. Ναι, έχουμε πάει πολύ καλά. Έχουμε ισοψηφίσει με την Ιταλία, βέβαια έχουμε σαν τζόκερ διπλασιάζει τους πόντους μας, είμαστε οι πρώτοι σε αυτό το παιχνίδι. 12 λοιπόν Ελλάδα, 7 Ιταλία, 5 Ελβετία, 4 Τσεχία, 4 Ουγγαρία ισοβαθμούν, 3 Πορτογαλία και 1 Ιουαλία. Και βλέπουμε την τελική βαθμολογία, εμείς έχουμε πλησιάσει, έχουμε διαφορά ενός πόντου από την Ουαλία. Και πάντα προηγείται η Ιταλία και ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Αμαντόρα με την Πορτογαλία. Υπάρχει ένα παιχνίδι ακόμα, να δούμε αν θα μπορέσει να αλλάξει τα αποτελέσματα. Διαφορετικά, το Ροζολίνα Μάρε πρέπει να είναι νικητής. Ελβετική συνήθεια, ελβετική συνταγή, το φοντί τρώγεται με φίλους. Υπάρχει όμως και ένα έθιμο σχετικό με το φοντί. Όποιος χάσει την μπουκίτσα του ψωμιού του μέσα στο φοντί, για τους Ελβετούς πληρώνει τα πάντα. Πληρώνει όλο το τραπέζι και το κρασί. Γι' αυτό οι Ελβετοί έχουν βγάλει και την έκφραση ότι το φοντί φτιάχνει τη διάθεση. Φοντί λοιπόν για τέλος με όλο το θίασο επί σκηνής και τις 7 χώρες. Όλες οι ομάδες και οι 7 με ένα αγόρι και ένα κορίτσι παίζουν σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι. Οι δύο συναγωνιστές βρίσκονται μέσα στο ανοιχτό στόμα. Βλέπετε τα ανοιχτά στόματα γύρω από το κακλόν. Κακλόν ονομάζεται το ειδικό σκεύος για το φοντί. Το αγόρι πρώτα πέφτει στο κακλόν. Θα πρέπει να ψάξει και να βρει ένα κομμάτι ψωμί με το χρώμα της χώρας του, να ξαναγυρίσει και να το βάλει στο ανοιχτό στόμα της ομάδος του. Το ίδιο πρέπει να κάνει και το κορίτσι. Στόχος, όλα τα ψωμάκια στο στόμα της κάθε ομάδας και βαθμολογία, ο αριθμός των ψωμιών που βρίσκονται στο στόμα της κάθε ομάδας μέσα στον καθορισμένο χρόνο των 3 λεπτών και 30 δεύτερων. Όπως βλέπετε, έχει σηκώσει πολύ αέρα εδώ στο Sports Arena που βρισκόμαστε. Κρυώνουμε πάρα πολύ, η ώρα είναι περασμένη, είναι και το τελευταίο παιχνίδι. Πραγματικά είναι οι προσπάθειες επώδυνες των παιδιών και ειδικά για εμάς τους νότιους. Είναι πραγματικά εφιαλτικές οι συνθήκες τις οποίες είναι αναγκασμένοι να διαγωνιστούν. Αέρας, κρύο και πρέπει κιόλας να βραχούν χώρια τον υδρότα, χώρια το άγχος και χώρια την ταχύτητα. Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι για εμάς από την Κεσαριανή, για την Ελλάδα, παίζουν η ελπίδα και ο Γιώργος ο Πετρίδης. Και περιμένουμε το σφύριγμα για να δούμε τις προσπάθειες, τις τελευταίες προσπάθειες, το τελευταίο παιχνίδι των 7 ομάδων που διαγωνίζονται. Σφυρίχτρα, φύγαμε, είδαμε το Γιώργο, βούτυξαν τα γόρια, ψάχνουν, είναι πολύ δύσκολο μέσα σε αυτό τον αφρό να βρεις το χρώμα. Ο Ελβετός το βρήκε και ο Ιταλός. Ο Ελβετός έφυγε πρώτος, ο Ούγγρος επιστρέφει, το έχει ήδη πάρει. Ο Γιώργος ψάχνει, όχι, σήκωσε λάθος ψωμάκι. Ο Ούγγρος ξαναφεύγει, είναι το δεύτερο ψωμάκι που βάζει στο στόμα και φεύγει η κοπελιά, το βρήκε και ο Γιώργος. Ο Γιώργος θα πρέπει να κάνει την κούρσα του, εδώ βλέπουμε τον Ουαλό. Ο Γιώργος κατεβαίνει, πηγαίνει το πρώτο ψωμί και ο διαιτητής δίνει το σήμα στην ελπίδα να φύγει. Έφυγε και η ελπίδα. Είναι κοπελιές τώρα μέσα στο κακλόν, ψάχνουν όλες, η Ουαλέζα. Η ελπίδα το βρήκε εύκολα και φεύγει για να το βάλει στη θέση του. Για να δώσει ο διαιτητής ή μάλλον η διαιτητής το σήμα στο Γιώργο να φύγει, τον βλέπουμε. Εδώ είναι ο Ουαλός, με τους αφρούς δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τα χρώματα. Ο Γιώργος στην έξοδό του. Καλά πάμε, καλά πάμε. Βλέπουμε την Ουγγαρέζα να βγαίνει και βλέπουμε την ελπίδα να ξαναβουτάει στο κακλόν. Ο Ούγγρος. Η προσπάθεια της ελπίδας, λάθος ψωμάκια όλα, κάποια στιγμή θα το βρει το ελληνικό. Βλέπετε τι γίνεται μέσα στο κακλόν, η ελπίδα το βρήκε. Η ελπίδα το βρήκε και φεύγει σφαίρα, γιατί βέβαια με 30 δευτερόλεπτα, και εδώ είναι η Ελβετίδα. Η ελπίδα τρέχει, το τοποθετεί και φεύγει ο Γιώργος. Βλέπουμε εδώ την Ουαλέζα. Και βλέπουμε για τις προσπάθειες του Γιώργου, ναι, το βρήκε. Το βρήκε και φεύγει. Βλέπουμε τον Γιώργο στην κάθοδό του, γλίστρησε, δεν πειράζει. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Και η ελπίδα που φεύγει πάλι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουν κάνει οι άλλες ομάδες, γιατί παρακολουθώ από πολύ κοντά την ελληνική και μπορώ να πω ότι τα πάμε καλά.
δεν βλέπω όμως καν και άλλες ομάδες, σαν που δεν μπορώ να καταλάβω και τα χρώματα. Είναι η Ιουαλή αυτή, γιατί είναι καλυμμένες οι φόρμες τους με τον αφρό και κρύβονται τα διακριτικά χρώματα. Η Ελπίδα ψάχνει ακόμα. Τη βλέπουμε. Εδώ είναι ο Ιταλός, φαντάζομαι είναι αγόρι. Ναι, ήταν αγόρι. Και εδώ η Ιταλίδα, που τον διαδέχεται. Πορτογάλη, εδώ είναι η Τσέχα. Με το ψωμάκι της. Η Ελπίδα το έχει βρει, το έχει πετάξει και κατεβαίνει γλιστρώντας. Τα καταφέρνει όμως, το βάζει μέσα και φεύγει ο Γιώργος. Ελπίζω να το βρει γρήγορα, να πάρουμε, το βρήκε αμέσως ευτυχώς, να πάρουμε τους πόντους που χρειαζόμαστε, τους χρειαζόμαστε πραγματικά. Φεύγει η Ελπίδα, είναι κουρασμένη, είναι λογικό. Έχει βραχεί, έχει υδρώσει, έχει τρέξει και όλη αυτή η υπερένταση. Ψάχνει με απελπισμένη έκφραση να βρει το ψωμάκι της. Όχι, δεν είναι αυτό το ελληνικό. Βρες το Ελπίδα μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής το χρόνο. Όχι. Όχι, σφυρίχτρα λήξης. Έχουμε πάει καλά όμως. Η Ελπίδα εξαντλημένη, τη βλέπετε να κρέμεται από την άκρη του κακλόν. Έχουμε πάει όμως καλά και περιμένουμε βέβαια την τελική βαθμολογία, τη βαθμολογία που θα καθορίσει και την τελική κατάταξη. Σε αργή κίνηση οι προσπάθειες της Ουγγαρέζα, του Ουγγαρέζου, με συγχωρείτε, μπερδεύομαι κι εγώ με όλους αυτούς τους αφρούς. Και η σημαντικότερη κάρτα βαθμολογίας αυτής της εκπομπής είναι η τελική. Βρίσκει την Ελλάδα με 6 κομμάτια και 2 βαθμούς, την Ουαλία και την Τσεχία με 7 κομμάτια, την Ουαλία με 4, την Τσεχία με 6 λόγω διαφοράς χρόνου, την Ιταλία και την Ουγγαρία με 8 κομμάτια, 8 βαθμούς Ιταλία, 10 Ουγγαρία, 9 κομμάτια Ελβετία, 12 βαθμοί, 10 Πορτογαλία, 14 βαθμοί και πρέπει να έχουμε την έκπληξη. Ναι, έχει γίνει με το τελευταίο παιχνίδι, έχει περάσει μπροστά η Πορτογαλία με την Αμαντόρα με 55 βαθμούς. Ιταλία Ροζολίνα Μάρε με 53 βαθμούς, Ελβετία 3η, 4η Τσεχία, 5η Ουγγαρία, 6η Ουαλία και 7η Ελλάδα. Είδατε ότι αυτό το τελευταίο παιχνίδι άλλαξε ρίζικα τις πρώτες θέσεις, τις δύο πρώτες θέσεις. Ήρθαν οι Πορτογάλοι πρώτοι με δεύτερους τους Ιταλούς. Βλέπετε τους πανηγυρισμούς, βλέπετε τους Πορτογάλους να πανηγυρίσουν και είναι πολλοί Πορτογάλοι εδώ στο Les Lebens που είχαν έρθει στο στάδιο για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Σας είπα και από την αρχή του παιχνιδιού ότι η Πορτογαλία στέλνει πολύ δυνατές ομάδες εδώ. Αυτή είναι η αρχηγός της πορτογαλέζικης ομάδας. Εδώ όμως ολοκληρώθηκε και η 8η εκπομπή της σειράς Παιχνίδια Χωρίς Σύνορα από όλη την ελληνική αποστολή που ήμασταν εδώ στο Les Lebens, στο γερμανόφωνο καντόνι της Ελβετίας και από το Λάμπρο Φλόρο που ήταν ο αρχηγός και γυμναστής, το Γιώργιο Μουχτάρη που ήταν υπάλληλος δημόσιος, το Δημήτρη Κεφαλά σπουδαστή, το Γιώργο Πετρίδη ιδιωτικό υπάλληλο, τη Μελπομένη Μιχαηλίδου γυμνάστρια, την Κατερίνα Τσουρούφλη γυμνάστρια, τη Βίκη Βάζου γυμνάστρια και την Ελπίδα Μουμουλίδου γυμνάστρια που αποτελούσαν την ελληνική ομάδα, την ομάδα της Κεσαριανής, η οποία συνοδεύτηκε εδώ από την κυρία Ράνια Κουλουμπή, αντιδήμαρχο Κεσαριανής και τον Τάσο Μπουτίνο, εκπρόσωπο του Δήμου. Από όλους εμάς λοιπόν, πάνω σε αυτά τα πυροτεχνήματα που ρίχνουν οι Ελβετοί, καλή σας νύχτα, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.